Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και παρακολουθείτε την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Μαζί θα δούμε και σήμερα όπως και κάθε μέρα τις κυριότερες ειδήσεις τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο. Πριν όμως να περάσουμε να δούμε τι γράφει σήμερα Δευτέρα 7 Απριλίου ο έντυπος τύπος. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε στα νέα τι αλλάζει σε αποστάσεις και μεταθέσεις. Για τους εκπαιδευτικούς, πολύ μεγάλες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών για δασκάλους και καθηγητές ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας. Σχεδιάζεται να αρχίσουν νωρίτερα οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών και να ολοκληρώνονται πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο των κενών θέσεων εκπαιδευτικών με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παρακάτω διαβάζουμε, διασφαλίστε την ελευθερία του τύπου. Η ελευθερία του τύπου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, ξεκάθαρα και κατηγορηματικά. Όμως χθες, για ακόμα μια φορά, αστυνομικοί εμφανίστηκαν σε εφημερίδα και συνέλαβαν δημοσιογράφο με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Είχε προηγηθεί μήνυση βουλευτού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η οποία δυσαρεστήθηκε με δημοσιογραφικά σχόλια επί της αποδιδόμενης σε αυτήν περιβόητης φράσης «κλείσατε στις φυλακή αθώους ανθρώπους», όπου αθώοι άνθρωποι είναι τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Προφανώς, η βουλευτής, όπως και κάθε θειασότης της φήμωσης των εφημερίδων, προσπερνά το γεγονός ότι στη δημοκρατία ουδής είναι υπεράνω κριτικής, όπως και το γεγονός ότι από το 2001 έχει απαλληφθεί από το Σύνταγμα η εμφυλιοπολεμική διάταξη που ήθελε τα αδικήματα τύπου να είναι αυτόφορα. Η πολιτεία οφείλει τώρα και αμέσως να εξυγχρονίσει και την ξεχασμένη διάταξη του κώδικα ποινικής δικονομίας περί αυτοφόρου, στην οποία βασίζονται οι διώκτες του τύπου, απαιτώντας εκδικητικές συλλήψεις δημοσιογράφων. Αριστερά βλέπουμε διάφορα σκίτσα, όπως της Μέρκελ, γράφοντας την οικονομία, η έξοδος στις αγορές και τα εύσημα της Άγγελα Μέρκελ. Ενώ ο Θεοχάρης στα νέα, οι κατασχέσεις, η παρακράτηση και η εφορία του αύριο. Παρακάτω βλέπουμε δηλώσεις Βενιζέλου, όπου αναφέρει όσο ανεβαίνει η χώρα θα ανεβαίνει και η παράταξη. Η Δημάρα αντίθετα γράφει ανακοχή μεταξύ Κουβέλη Ψαριανού εν ώψη των ευρωεκλογών. Και παρακάτω βλέπουμε το Σταύρο Θεοδωράκη με το ποτάμι, όπου λέει ανακοίνωσε το ευρωψηφοδέλτιο με ονόματα έκπληξη. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στις σελίδες 12, 13 και 14 αντίστοιχα της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε τώρα στο Έθνος, όπου βλέπουμε αντίστροφη μέτρηση για επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. Στίχημα και ψήφος εμπιστοσύνης. Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για ομόλογα τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Μέρκελ δηλώνει πως είμαι ευχαριστημένη που η Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ και είμαστε πλάι της. Αντίθετα στην κυβέρνηση βλέπουμε επιχείρηση έξοδος από τον εφιάλτη Μπαλτάκου. Όπλο αποτελούν οι επιτυχίες στο οικονομικό μέτωπο. Ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος λέει πως η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική συμμορία εν λειτουργία. Είχε εγκαίρως ειδοποιήσει για τη στάση του κύριου Μπαλτάκου. Ορόσημο στην πορεία για τη σταδιακή αποδέσμευση από το μνημόνιο, αποτελεί η επιθύρες έκδοση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Τερματίζεται ο τετραετής αποκλεισμός από τις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ στόχος είναι να αντληθούν τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έντονο είναι ωστόσο και το ενδιαφέρον από τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους. Παρακάτω βλέπουμε απειλές από χρυσαυγίτες, νέα φασιστική επίθεση κατά του ΚΚΕ στο Πέραμα. Στο νεοναζιστικό παραλήρημα του υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Περικλής Μουλιανάκης μίλησε για λακέδες του ΠΑΜΕ που θα εξαφανιστούν. Ενώ αριστερά βλέπουμε για τους νέα από το εξωτερικό, για τους Γάλλους σοσιαλιστές, όπου γράφει μανιφέστο κατά της λιτότητας. Ενώ παρακάτω για τις ευρωεκλογές, ποιους υποψηφίους κατεβάζει το ποτάμι. Γιώργος Γραμματικάκης και Μίλτος Κύρκος στο ευρωψηφοδέλτιο από το συγκεκριμένο κόμμα. Να περάσουμε τώρα και στον Ελεύθερο Τύπο, όπου βλέπουμε σύλληψη σοκ δημοσιογράφου, πρωτοφανής απόπειρα φήμωσης του τύπου από τη Ραχήλ Μακρύ. Η βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων με αυτόφορη διαδικασία στόχευσε στη σύλληψη της δημοσιογράφου Δέσποινας Κονταράκη, που εξέφρασε την άποψή της με άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής. Η δημοσιογράφος, μόλις ενημερώθηκε ότι ασκήθηκε μήνυση εις βάρος της, συνέχισε την εργασία της στην εφημερίδα έως τη στιγμή που ήρθε το περιπολικό για τη σύλληψή της. Καταδικάζουν το γεγονός στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ, η κυβέρνηση και η πολιτική. Ενώ παρακάτω, μετά το θόρυβο Μπαλτάκου, στροφή στην οικονομία.
Συνεχίζουμε στην Τουρκία, όπου όχι για κάποιο πολιτικό γεγονός, αλλά λέει ο Τούρκος που έκλεψε τη συνταγή για το ελληνικό γιαούρτι από τη Φάγε. Έκανε αυτοκρατορία στη ΣΥΠΑ με το χοβάνι του και έδωσε η πρώην, που το έδωσε η πρώην γυναίκα του. Αυτά και από τον Ελεύθερο Τύπο. Σειρά έχει η Εφημερίδα των Συντακτών. Για να ξεφύγει η κυβέρνηση από το σκάνδαλο Μπαλτάκου, διέξοδο στις αγορές με κάθε κόστος, είναι ο σημερινός τίτλος. Δεκανίκη του Αντώνη Σαμαρά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Θα πληρώσουμε τριπλάσιο επιτόκιο από Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Αδιάφορο για το υψηλό επιτόκιο που θα πληρώσει είναι η νέα κυβέρνηση, καθώς βασική επιδίωξή της είναι τα προεκλογικά ωφέλη. Στο βωμό των επικοινωνιακών παιχνιδιών, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ θα φορτώσουν τους πολίτες με τόκους ίσους με το κοινωνικό μέρισμα των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η έξοδος στις αγορές μετά από 4 χρόνια θα αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία για την Άγγελα Μέρκελ να απομείνει, να απονείμει τα εύσημα στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για την επιτυχία της εξαθλίωσης της χώρας με 1,5 πλέον εκατομμύρια ανέργους. Για τις φυλακές της Νιγρήτας διαβάζουμε στην αριστερή στήλη, όπου είναι ο τίτλος «Το βαρύ κατηγορώ». Έχοντας κοινό δόλο σύμπραξης και κατόπιν συναπόφασης με τους συγκατηγορούμενούς σου, υπερβολές σε βασανιστήρια πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία σου. Χρησιμοποιώντας μέσα ή τρόπους συστηματικού βασανισμού, ιδίως χτυπήματα στα πέλματα, η γνωστή φάλακα, από τις πράξεις σου, δε αυτές επίλυθο θάνατος του θύματος. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες περιέχει το κατηγορητήριο για τους 15 δεσμοφύλακες, 8 από τους οποίους καταθέτουν αύριο. Παρακάτω βλέπουμε για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Το μεγάλο μαχαίρι, τη δραστική περικοπή της χρηματοδότησης των κομμάτων επισπεύδει η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας τις εντολές της Τρόικας φυσικά. Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν, οι υπόγειες διαδουλεύσεις και τα σχέδια των κυβερνώντων. Στην ΑΡΤ είναι η συνέντευξη του κύριου Βλαβιανού, όπου γράφει «Το αίμα νερό». Ο Χάρης Βλαβιανός, μέσα από το βιβλίο του, εκτίθεται με τόλμη. Γράφει την ιστορία της οικογένειάς του. Ένα παιδί προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε χωρισμένους γονείς, που είναι σκληροί, δύσκολοι, ανεύθυνοι. Ενώ στα σπορ, μπουρλότο στην ουρά, μπερδεύτηκαν ακόμη περισσότερο τα πράγματα στην ουρά της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Με τα χθεσινά αποτελέσματα, ο Απόλλων ξαναζεσταίνει τις ελπίδες παραμονής και η Ξάνθη μπαίνει σε μπελάδες. Γλίτωση Καλονή. Οριστικό ξεκαθάρισμα την Κυριακή. ΠΑΣ Ολυμπιακός 2-0. Στο κέντρο βλέπουμε άρθρο της πρώην Υπουργού Παιδείας Μαριέτας Γιαννάκου, όπου γράφει «Νέα Δημοκρατία είναι φιλελεύθερο κόμμα. Δεν νοείται καμία επαφή με την άκρα δεξιά». Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωβουλή επισημαίνει ότι καμία προσωπική στρατηγική δεν είναι επιτρεπτή σε ένα κόμμα που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Οι ακραίες απόψεις να μην γίνονται κυρίαρχες, αλλά πρέπει να περιθωριοποιούνται σε όλα τα κόμματα. Ενώ παρακάτω βλέπουμε πάλι μια αναφορά στο Πέραμα, νέα φασιστική πρόκληση, κήρυγμα μίσους και ευθείες απειλές για το ΠΑΜΑ από τους Χρυσαυγίτες. Ανάστατη η τοπική κοινωνία για την παραχώρηση της αίθουσας Δήμου στη Χρυσή Αυγή. Για κυβερνητική παρέμβαση κάνει λόγο ο Δήμαρχος. Να δούμε όμως τώρα τη γραφική ελευθεροτυπία. Με τίτλο «Μεθοδεύουν μοντέλο καγκουρό από την Αυστραλία. Μείωση σύνταξης σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Απέτηση της Τρόικας από το φθινόπωρο συνδέουν το ύψος της σύνταξης με εισοδήματα και ακίνητη περιουσία. Συντάξεις ασανσέρ μετά το μοντέλο της Αυστραλίας επαναφέρουν στην κυβέρνηση τόσο τα τεχνικά κλιμάκια όσο και η Τρόικα που ζήτησε εσπεσμένα αλλαγή του ασφαλιστικού μοντέλου προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η κρατική χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΑΕΠ στο κομμάτι των συντάξεων. Η πρόταση ανήκει τον ασκό του Αιώλου καθώς συνδέει τα χορηγούμενα ποσά με εισοδηματικά κριτήρια και ακίνητη περιουσία που θα ανεβοκατεβάζει τις συντάξεις ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασφαλισμένου κατά το μοντέλο που υιοθετήθηκε με τις επικουρικές. Στη χώρα μας τα εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν μόνο για την καταβολή του ΕΚΑΣ. Ενώ κάτω βλέπουμε για τον μαραθώνιο που διοργανώθηκε. Ορθοπεταλιές γιατί χανόμαστε, γονείς και παιδιά Αθηναίοι κάθε ηλικίας, άνθρωποι με αναπηρικά μαξίδια, όλοι ένα βήμα μπρος στην πραγματική ζωή που αντιπαλεύει τα μνημόνια. Ο 21ος ποδηλατικός γύρος της Αθήνας, μήνυμα αισιοδοξίας απέναντι στον κρίζο της καθημερινότητας. Πάνω-πάνω βλέπουμε, ψάχνεις οσίβιο σε Μέρκελ, Ομπάμα και αγορές. Ο λόγος για τον Πρωθυπουργό, εγκλωβισμένος στην υπόθεση Μπαλτάκου το Μέγαρο Μαξίμου, επισύει τον κίνδυνο κατάρρευσης της οικονομίας, επικαλείται επιθέσεις αποσταθεροποίησης άγνωστων κύκλων και προσπαθεί να πείσει ότι επί σειρά ετών φίλος και συνεργάτης του Πρωθυπουργού αυτενεργούσε.
Η κυβέρνηση αναζητεί σωσίβιο στις αγορές. Περιμένει τα χάδια της Μέρκελ και ανάβει λαμπάδα στον Κέρι για να έρθει στην Αθήνα. Σε αυτό το κλίμα, οι απειλές της Χρυσής Αυγής συνεχίζονται, ενώ στη Βουλή αύριο και μεθαύριο θα γίνει συζήτηση προημερησίας διατάξεως για τις τελευταίες αποκαλύψεις. Ένθετα τώρα που μπορεί να βρει κανείς την ελευθεροτυπία είναι τα 19 κλειδιά για πιο γρήγορη χρηματοδότηση, προσλήψεις 244 καθηγητών στην αστυνομία και 450 οδηγοί και τεχνίτες σε ΟΣΥ. Επιτροπή Αγώνα για το Ελληνικό. Άρον-άρον το ΤΑΙΠΕΔ υπογράφει τη σύμβαση. Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού καταγγέλουν ότι το ΤΑΙΠΕΔ επιχειρεί να υπογράψει άρον-άρον τη σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού στη Lambda Development, στην οποία περιλαμβάνονται 5 προϋποθέσεις που λειτουργούν υπέρ του επενδυτικού σχήματος. Αν δεν υλοποιηθούν, τα σπασμένα θα το πληρώσει το δημόσιο. Ενώ παρακάτω για τις συγκοινωνίες βλέπουμε 1.000 λεωφορεία κινητοποιημένα, συγκοινωνίες με ποδαρόδρομο, 200 εκατομμύρια λιγότερες επιβιβάσεις στις αστικές συγκοινωνίες από το 2009 έως το 2012. Τη μεγαλύτερη συρρήκνωση γνώρισε ο ηλεκτρικός, το τραμ, τα λεωφορεία καθώς και το μετρό. Αριστερά βλέπουμε πάλι για το πέραμα και την πρόκληση της Χρυσής Αυγής προς το ΠΑΜΕ. Τη μήνυση της Ραχίλ Μακρύ στην δημοσιογράφο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε, η οικονομική κρίση αδειάζει το καλάθι της νοικοκυράς. Όσο παραμένει η κρίση, όλο και κόβουμε κάτι από το φαγητό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, τον Ιανουάριο μειώθηκε ο τζίρος των καταστημάτων διατροφής κατά 7,6% και ο όγκος της αγοράς κατά 6%. Τι σημαίνει αυτό? Απλά πως το καλάθι του σούπερ μάρκετ όλο και γίνεται πιο ελαφρύ. Ενώ ο τελευταίος τίτλος στην ελευθεροτυπία είναι ένα αθλητικό νέος για τη Σούπερ Λίγκα, φινάλε φωτιά για 5. 5 ομάδες θα προσπαθήσουν την Κυριακή των Βαΐων, τελευταία αγωνιστική, να αποφύγουν τον υποβιβασμό ή τα μπαράζ. Σε χειρότερη θέση ο Απόλλων, η Ξάνθη, η Βέρεια, σε καλύτερη ο Πανιώνιος και ο Πλατανιάς που θα παίξουν μεταξύ τους. Ένθετο σπορ 12 σελίδων μπορεί να βρει κανείς στην σημερινή έκδοση της ελευθεροτυπίας. Να περάσουμε όμως τώρα και στη Δημοκρατία, όπου ο κεντρικός τίτλος είναι «Ναπολέων με παρεστήσεις». Σπαρταριστή συνέντευξη, εκτός τόπου και χρόνο Βενιζέλος, κάνει δηλώσεις σαν να κυβερνά αυτός. Ο λαός δεν με καταλαβαίνει, όπως συνέβαινε με τον Χαρίλαο Τρικούπη και τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Νομίζετε ότι ο ρόλος μου περιορίζεται στο να είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Εγώ επικοινωνώ με την ιστορία. Ο Αντώνης Σαμαράς προσαρμόστηκε στην πολιτική μου για τη Χρυσή Αυγή. Προς Θεού, δεν πρέπει να στενοχωρήσουμε με τίποτα τους δανειστές μας για το κούρεμα. Η Ελλάδα θα σώσει και την Αφρική. Σιγά μη μας ρίξει ο Γιώργος, είναι μερικές από τις δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου. Πάνω-πάνω διαβάζουμε Big Brother σε όλες τις συναλλαγές με νέο ενιαίο αριθμό. Αυτά βλέπουμε, ενώ δεξιά νέα από το εξωτερικό, έξοδος στις αγορές με φρένο από τον Σόιμπλε. Στα δώρα της Φράου Μέρκελ, ελπίζει η Ελπίδα, η Αθήνα. Φαρμακοποιοί και γιατροί, ωστόσο, κοινό μέτωπο κατά του Άδωνη. Η Λουράντος και η Πατούλης αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα. Βλέπουμε εδώ, ενώ παρακάτω, περίεργη τροπολογία για τα χρέη των καζίνων. Κατατέθηκε στο υποψήφιση νομοσχέδιο για τις ευρωεκλογές. Ενώ στην υγεία παρακάτω, Βρετανοί επιστήμονες ξυπνούν τους παράλυτους μυς με δέσμη φωτός. Ένα αρκετά ενδιαφέρον νέο. Να δούμε όμως τώρα και την αυτεμπορική, όπου βλέπουμε για τις εισαγωγές ξεπαγώνει έπειτα από 5 χρόνια η αγορά των αρχικών δημόσιων εγγράφων. Το χρηματιστήριο δείχνει τη βελτίωση του κλίματος. Ξεκάθαρα και συγκεκριμένα είναι πλέον τα μηνύματα προσδοκιών και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας που αποτυπώνονται στο χρηματιστήριο, καθώς για πρώτη φορά από το 2009 ξεκίνησε επισήμως η διαδικασία εισαγωγής εταιρείας στην κύρια αγορά έπειτα από 5 πέτρινα χρόνια, ενώ ιδιαίτερα θετικής αποδοχής έχει τύχει από τους επαγγελματίες της αγοράς πριν ακόμα ξεκινήσει η νέα κατηγορία διαπραγματεύσεων στις μετοχές της ΣΤΕΠ. Πόλος έλξης εταιριών η ΣΤΕΠ, ενώ στο κέντρο βλέπουμε τον Πρωθυπουργό. Πρώτο θέμα στην ατζέντα του είναι η οικονομία. Άμεση έξοδος στις αγορές, παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου και επιτάχυση των διαδικασιών για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος προωθεί η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να μετατρέψει το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας.
Με το τρίπτυχο αυτό, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ανώτατα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι θα δώσουν μήνυμα σταθεροποίησης της οικονομίας. Ωστόσο, δίπλα βλέπουμε για το 2013 μειώθηκε το εξωτερικό χρέος της χώρας. 20,4 δις ευρώ κατέγραψε το συνολικό εξωτερικό χρέος της χώρας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα το 2013 σε σύγκριση με το 2012. Εξέλιξη που οφείλεται στη μείωση των υποχρεώσεων των τραπεζών και την ιδιωτικού τομέα προς το εξωτερικό. Ενώ αυξήθηκε το δημόσιο χρέος λόγω των δανείων από τον μηχανισμό στήριξης. Για το ΕΚΤ βλέπουμε στην αριστερή στήλη της ναυτεμπορικής πιέσεις για αναπροσαρμογή πολιτικής. Στενεύει ο κλοιός πιέσεων γύρω από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποφύγει ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να προσφύγει στην κοπή νέου χρήματος έως και 1-3 ευρώ για την αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού. Παρακάτω για τα εργασιακά βλέπουμε καταργείται το πορτοκαλί βιβλίο των επιχειρήσεων. Καταργείται με διάταξη έπειτα από 20 χρόνια το πορτοκαλί βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού για 196.695 επιχειρήσεις. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργού Εργασίας, πλέον κανένας εργοδότης δεν χρειάζεται να τηρεί το συγκεκριμένο βιβλίο που για χρόνια αποτέλεσε αιτία σοβαρών δικαστικών διενέξεων και τριβών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για το διασταυρωτικό και λεκτικό έργο περιέχονται στην Εργάνη. Παρακάτω βλέπουμε στη Real Estate θετικές προσδοκίες από την επένδυση. Ζητείται περαιτέρω αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων. Το ελληνικό αλλάζει τα νότια προάστια. Θετικές προσδοκίες για την αγορά του Real Estate στο ελληνικό και τις γειτονικές περιοχές. Τροφοδοτεί η προοπτική της αξιοποίησης του παλιού αεροδρομίου. Το επόμενο στίχημα είναι η αξιοποίηση και των υπολείπων δημόσιων ακινήτων του παράκτιου μετόπου, στην περίπτωση βεβαίως που άρθουν τα εμπόδια, καθώς μπορεί τα έσοδα από κρατικοποιήσεις να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πλαίσιο για πολλά από τα περίπου 72.000 δημόσια ακίνητα. Στελέχη κτηματομεσητικών γραφείων των αιτίων προαστίων μιλούν στην αυτεμπορική για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ για τον τουρισμό δεξιά δεν βλέπουμε ελπίδες από την αγορά του Πάσχα. Ελαφρώς καλύτερη φαίνεται να είναι φέτος η κίνηση στα ξενοδοχεία, εν ώψη της θερινής περίοδου από τους Έλληνες ταξιδιώτες, οι οποίοι σταδιακά ξεπερνούν το σοκ της κρίσης. Οι εορτές του Πάσχα αποτελούν το πρώτο μέτρο σύγκρισης. Και περνάμε στην Εσπρέσο, όπου βλέπουμε απίστευτη καταγγελία πατέρα που έψαχνε babysitter και έπεσε σε διεθνές κύκλωμα. Αποκλειστικό της Εσπρέσο, κομπίνα με βρέφη για πούλημα. Τι έχει καταθέσει την αστυνομία, μου πρότεινα να αγοράσω ένα μωρό από τη Βουλγαρία. Διαβάζουμε στο κεντρικό πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Και αφού είδαμε τώρα τις πολιτικές εφημερίδες, να περάσουμε να δούμε τι γίνεται και στον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Στην Sport Day διαβάζουμε κεντρικό τίτλο 5 στον κρεμό. Ξάνθη, Βέρεια, Απόλλων, Πλατανιάς και Πανιώνιος έχουν πίσω τους τη φωτιά που μένεται και μπροστά τους το κενό. Έχει τις βαθμολογίες, όφη Ξάνθη 3-2, Απόλλων Εργοτέλης 1-0, Βέρεια Πανιώνιος 2-1, ενώ Πλατανιάς Πανετολικός 1-0. Διαβάζουμε, παρακάτω βλέπουμε φινάλε τρόμου, τα χιτσκοκικά 90 λεπτά που έρχονται και η ανάλυση TSD για 243 πιθανούς συνδυασμούς στην ουρά που προκαλούν πονοκέφαλο. Παρακάτω διαβάζουμε δηλώσεις Λεάνη, το απόλυτο δράμα στο φινάλε, ο Τσόχος δηλώνει η όφη στην ανάση στη Σούπερ Λίγκα, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος η ήττα σου η ζωή μου. Χωρίς γυρισμό οι αγώνες στις ερχόμενες Κυριακές για τις ομάδες που απειλούνται και έγιναν περισσότερες μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε για τη Λίβερπουλ πιο κοντά στο όνειρο. Με δύο πέναλτι του Τζεράρντ πέρασε από το Upton Park, 2-1 της West Ham και πλησίασε 5 βήματα από τον τίτλο. Αυτά τα νέα από τη Sport Day, ενώ στην εφημερίδα το Goal διαβάζουμε πράσινος τυφώνας. Είναι ο κεντρικός τίτλος. Ο Παναθηναϊκός σαρώνει τους αντιπάλους του και ο Αναστασίου βγάζει διαρκώς μπερκ από το μανίκι του. Το μόνο που έλειψε χθες στην Λεωφόρο ήταν τα γκολ του Σουηδού. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Καρέλης. Πολλά χαμόγελα για την εμφάνιση του Πέτριτς, ενώ ενθουσιασμός στις εξέδρες του Απόστολος Νικολαίδης για την πράσινη αρμάδα που έπιασε για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό στους 2 βαθμούς
τους, στην ειδική βαθμολογία των play-off. Από την Τούμπα, βλέπουμε παρακάτω, δεν περνάει κανείς. Με πρωταγωνιστή το Νάτχο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα στο ευρωπαϊκό ντέρμπι με τον Ατρόμητο. Απόρθητη η Τούμπα, 16 νίκες και μία ισοπαλία, αποτελεί το μεγάλο όπλο του δικέφαλου στη μάχη για το δεύτερο εισιτήριο του Champions League. Σειρά έχει η εφημερίδα Το Φως των Σπορ, όπου βλέπουμε μεγάλο τίτλο σήμερα, Φάντασμα στα Γιάννηνα. Απίστευτα κακός ο Ολυμπιακός, έχασε από το μισό πας με 2-0, χωρίς να τον απειλήσει ούτε μία φορά. Ούτε αγκαρία δεν έκανε ο Ολυμπιακός, έχασε 2-0 χωρίς να το καταλάβει από τον ΠΑΣ μέσα σε 14 λεπτά. Τέταρτη ήττα στις τελευταίες 7 αγωνιστικές για τους πρωταθλητές. Και ο Μίτσελ, που την Παρασκευή τα είχε με τους δημοσιογράφους, χθες κάρφωσε για τους παίκτες του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως δουλεύει μαζί τους 10 μήνες. Προφανώς εκείνος είχε μερίδιο στην εικόνα, μόνο όταν η ομάδα πήγαινε τρένο. Αυτό ήταν ο κεντρικός τίτλος από το Φως των Σπορ. Ενώ σειρά έχει η Πράσινη, όπου διαβάζουμε «Χαίρεται όλη η Ελλάδα που έχει τέτοια ομάδα. Τιμή μας και καμάρι μας. Ποτέ το τριφύλι δεν θα χαριστεί σε κανέναν και για τίποτα. Χορταστικό ποδόσφαιρο και ρεσιτάλ ομαδικότητας από τον Μπέρκ και τα άλλα παιδιά που διδάσκουν υγεία σε όλα τα επίπεδα». Ενώ πάνω-πάνω διαβάζουμε «Με καυτόλας μες στο σεφ, ο εξάστερος έβγαλε φρεσκάδα και πάει με τα χίλια για ένα ακόμα διπλό στο Φάληρο. Ξύπνησε για τα καλά το θερείο που πέτυχε 20 πόντους». Στο μπάσκετ αναφέρεται φυσικά. Να περάσουμε όμως τώρα και στην ώρα των σπορ, όπου βλέπουμε δεν προλαβαίνουν στην ΑΕΚ να παίρνουν μηνύματα για επιθυμία επιστροφής. Όλοι θέλουν να γυρίσουν, είτε με ιδιωτικές επαφές είτε ακόμα και με δηλώσεις. Σημαντικοί πρώην ποδοσφαιριστές της Ένωσης ρίχνουν δίχτυα. Κατσουράνης, Τσιμπούρ, Μόρας, Λεωνάρντο, Μάκος, Πετρόπουλος, Κόντοες, οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν κι άλλοι. Βλέπουν, ακούν, αλλά δεν βιάζονται στην ΑΕΚ. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε, η ΑΕΚ αψηφά τους βομβαρδισμούς των γερακιών του ΝΑΤΟ, η ημέρα των αετών, 15 χρόνια από τη στιγμή που ο πόλεμος υποκλήθηκε στο μεγαλείο του δικέφαλου. Δισέλιδο αφιέρωμα για το ιστορικό παιχνίδι με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, που απέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την διαφορετικότητα της Ένωσης. Αυτό το δισέλιδο μπορείτε να το διαβάσετε στην ώρα των σπορ. Να περάσουμε όμως και στον πρωταθλητή, όπου βλέπουμε για πρώτη φορά τέτοιας έκτασης βολές από τον Ισπανό. Οργή Μίτσελ κατά παικτών. Μάλλον την αξίζω αυτή την κριτική. Μείναμε στο Πούλμαν, δηλώνει. Μου φαίνεται σαν ψέμα που δουλεύουμε 10 μήνες με αυτούς τους παίκτες, δηλώνει ο Μίτσελ. Πρέπει να είσαι τρελός για να ζητάς τέτοια τεκτική. Η εμφάνισή τους δεν δείχνει τη δουλειά μου. Ενώ τέλος λέει, κάνουμε πολλές φορές ό,τι φταίει ο διπλανός μας. Πάνω-πάνω από την άλλη βλέπουμε το μυστικό της Ανάστασης του ερασιτέχνη Ολυμπιακού. Οι 60.000 έγιναν μια γροθιά και σηκώνουν κούπες. Διαβάζουμε στον πρωταθλητή. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε τι λέει και ο Γαύρος. Όπου βλέπουμε, υποχρεωμένοι όλοι να συνέλθουμε εν ώψη Τούμπας. Ξυπνήστε, είναι ο κεντρικός τίτλος. Σαν ψέμα και πέμπτη ήττα σε 36 μέρες. Το μυαλό είναι σίγουρα και στο κύπελο. Αλλά κάποιοι προβληματίζονται πολύ. Ύπνος βαθύ στο ξεκίνημα από το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-0 στο 11ο λεπτό την Τετάρτη, στο ΠΑΣ Ολυμπιακός 2-0 στο 15ο λεπτό της Κυριακής. Και μετά τραγική ξανά η αδυναμία διάσπασης αντίπαλης πυκνής άμυνας, παρά την είσοδο Ιμπαγάσα, Βαλντέζ και Φουστέρ στο δεύτερο ημίχρονο. Απογοήτευση λοιπόν στον Ολυμπιακό. Και να δούμε και το live sport, όπου βλέπουμε κάστρο για τα αστέρια. Είναι ο κεντρικός τίτλος, καταιγιστικό ΠΑΟ, έβαλε 3 και στον Λεβαδιακό, ισοβαθμεί πλέον με τον ΠΑΟ στους 2 πόντους στη βαθμολογία των play-off και έχει πλεονέκτημα έναντι Ατρόμητου και Αστέρα. Πρωταγωνιστής ο Καπίνο χάρισε την ισοφάριση, απέτρεψε το 1-2 από τον Μάτζιο, ενώ από σήμερα είναι τα εισιτήρια για τον Όφι, 7-1-0 στο δεύτερο γύρο στη Λεωφόρο, 13 γκολ στα 4 τελευταία εντός έδρας μάτς. Αυτά ήταν τα νέα και από τη Live Sport. Και αφού είδαμε τώρα τα νέα από τον πολιτικό και αθλητικό έντυπο τύπο, να περάσουμε να δούμε και μερικά πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Βλέπουμε λοιπόν το πρώτο πρωτοσέλιδο και διαβάζουμε «Καταθέτει ο Μπαλτάκος στην εισαγγελία Καλλιόπη Νταγιαντά για το επίμαχο βίντεο στη συνομιλία του με τον Ηλία Κασιδιάρη». Είναι το πρώτο σημερινό πρωτοσέλιδο. Ενώ το επόμενο είναι κατηγορητήριο φρίκης, βασάνιζαν για 2,5 ώρες με βούρδουλα και τη μέθοδο της φάλαγγας τον Ηλί Καρέλη. Ανατριχιαστικές περιγραφές για το θάνατο του Βαρυπινίτη, τον χτυπούσαν ανελέητα 15 σοφρονιστικοί υπάλληλοι.
ενώ στο επόμενο διαβάζουμε μια περιουσία για την εισαγωγή στα ΑΕΗ. Πάνω από ένα δις δαπανούν οι γονείς σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα. Είδαμε λοιπόν και τα νέα από την ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr και θα περάσουμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να περάσουμε όμως τώρα να δούμε και τα νέα της επικαιρότητας. Βλέπουμε λοιπόν αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα ενάντια στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Πορείες, συγκεντρώσεις και άλλες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμερο σε πολλές πόλεις της Ελλάδας ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την δημιουργία φυλακών υψίστης ασφαλείας. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ χθες βρισκόταν σε εξέλιξη συγκέντρωση έξω από τις φυλακές Δομοκού. Όπως καταγγέλουν οι αλληλέγγυοι και οι κρατούμενοι, δεν θα έχουν για 10 χρόνια δικαίωμα άδειας ή αναστολής, θα έχουν περιορισμένη τηλεφωνική και διαζώσεις επικοινωνία με τους συγγενείς τους, ενώ κάθε κρατούμενος θα μένει στο κελί του για 23 ώρες το 24ωρο μόνος του, χωρίς καμία ανθρώπινη επαφή και καμία δημιουργική δραστηριότητα. Να περάσουμε όμως να δούμε τι είπε ο κύριος Θεοφίλου και ο κύριος Συριανός για το συγκεκριμένο θέμα στο Omnia TV. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο λοιπόν που έχει κατατεθεί στη Βουλή για ψήφισμα, δημιουργούνται φυλακές υψίστης ασφαλείας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ενώ το ποσοστό παραβίασης των αδειών σε ελληνικές φυλακές ξέρουμε ότι είναι από τα χαμηλότερα σε παγκόσμιο επίπεδο.
και τη στιγμή που υπάρχουν και τεράστια προβλήματα στις φυλακές. Γιατί θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δίνει όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην ποινική καταστολή και στο ρόλο των φυλακών και πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία? Καταρχήν το ζήτημα των φυλακών υψηλής ασφαλείας, υπερυψηλής ασφαλείας για την ακρίβεια, δεν έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική διαρρύθμιση τους. Με έξτρα μέτρα ασφαλείας. Ούτως ή άλλως όλες οι φυλακές έχουν υπερβολικά μέτρα ασφαλείας. Αυτό που αλλάζει στην πραγματικότητα είναι το καθεστώς της άδειας και της αναστολές. Ουσιαστικά αυτό είναι και αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιο αυτό, είναι ότι κόβονται για μια μεγάλη μερίδα κρατουμένων οι άδειες και αναστολές. Και φυσικά είναι αποσυνδεδεμένο με τις παραβιάσεις, γιατί ακριβώς είναι ελάχιστο, είναι κάτω από 2% το ποσοστό των παραβιάσεων αδειών. Έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, πιο πολύ με τη λογική της εμπέδωσης του μοντέλου της καταστολής του δόγματος νόμος και τάξη, παρά με πραγματική αναγκαιότητα. Υπάρχει ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, να δημιουργηθεί μια φυλακή πειθαρχική, όπου θα λειτουργεί σαν φόβητρο, κατά μία έννοια, για τους υπόλοιπους κρατούμενους. Δηλαδή, σε περίπτωση που υπάρξουν κινητοποιήσεις και με αιτήματα για βελτίωση των συνθήκων κράτησης, θα υπάρχει πάντα το φόβητρο το να πάει κάποιος σε μια πειθαρχική φυλακή, όπου για 10 χρόνια δεν δικαιούται άδεια. Το οποίο είναι ακραίο, ας πούμε. Βέβαια, αυτό είναι η μία όψη. Η άλλη όψη δεν έχει να κάνει με την έχει να κάνει με κρατούμενους που διώκονται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Και εκεί πέρα φυσικά υπάρχει και μια διάσταση διοικητικότητας απέναντι στον εσωτερικό εχθρό, ας πούμε. Ποιος αφορά δηλαδή η δημιουργία αυτών των φυλακών? Τυπικά αφορά μια τεράστια γκάμα, που είναι σχεδόν ένα σαφές το ποιος αφορά. Δηλαδή αφορά αυτούς που διώκονται με τον τρομονόμο και το άρθρο κρατά των εγκληματικών οργανώσεων, τον 187, που είναι μια τεράστια γκάμα κρατουμένων. Δεν είναι ένα πάνω από 10% 20% ας πούμε, του έγκλησης του πληθυσμού. Αφορά επίσης οβίτες και μια σειρά άλλων άρθρων. Το ποιος θα μπαίνει ή δεν θα μπαίνει σε αυτές τις συνθήκες θα εξαρτάται από τον εισαγγελέα. Ουσιαστικά δηλαδή δίνει απόλυτες εξουσίες στον εισαγγελέα για το ποιος ας πούμε, θα δικαιούται άδεια και ποιος όχι, ποιος θα κάτσει στη φυλακή σχεδόν για πάντα ή ποιος όχι, ανεξάρτητα από την ποινή του. Αποσυνδέεται δηλαδή η ποινή, η ονομαστική ποινή, αποσυνδέεται πλήρως από την πραγματική ποινή. Και με πολύ ρευστά κριτήρια θα αποφασίζει ο εισαγγελέας. Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο κλειδί σε σχέση με αυτήν την αναδιάρθρωση. Ότι επί της ουσίας δημιουργείται ένα καθεστώς εξαίρεσης εντός των φυλακών, το οποίο ακριβώς λόγω της αοριστίας του μπορεί να λειτουργήσει προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό προφανώς, το ότι κάπως ξεκίνησε με αφορμή την παραβίαση της άδειας από τον Ξηρό, εντάξει, είναι κάπως λογικό δεδομένο της επικοινωνιακής στρατηγικής του κράτους. Παρ' όλα αυτά είναι ένας διακαής πόθος να δημιουργηθούν διαβαθμίσεις εντός των φυλακών, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις εντός των φυλακών, δηλαδή το ότι αφενός δημιουργείται ένα όλο και μεγαλύτερο πλήθος κρατουμένων, οι οποίοι είναι, ας πούμε, για την πολιτική του, την πολιτική τους δράση εντός των φυλακών και οι οποίοι προφανώς έχουν μια διάχυση, ας πούμε, των πρακτικών του λόγου των αντιλήψεών τους εντός των φυλακών και ταυτόχρονα έχουμε και μια άλλη μερίδα, η οποία όλο και μεγαλώνει, η οποία είναι χρεοφυλέτες, μικροπαραβάτες κτλ., οι οποίοι προκύπτουν από την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου. Το να μην υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα σε όλα αυτά τα κομμάτια, δηλαδή από τη μία η ταυτοχοποιημένα, ας πούμε, και κλιματοποιημένα σύνολα τα οποία βρίσκονται στη φυλακή μαζί με αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν μια κατεύθυνση ρηξιακή αυτά τα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και όλου του υπόλοιπου, ας πούμε, φάσματος της εγκληματικότητας, το οποίο, ας πούμε, είναι αυτό ένας αστάθμητος παράγοντας, είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο το κράτος το επιθυμεί διακαώς. Δύο άλλα σημεία που έχει αυτό το νομοσχέδιο και θα ήθελα να σχολιάσετε είναι για τις διευρυμένες αρμοδιότητες που δίνουν τώρα στην ελληνική αστυνομία και επίσης για το ότι θεσμοποιείται πια ο πληροφοριοδότης, ο Ρουφιάνος.
για το πρώτο ζήτημα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι τόσο καιρό η φύλαξη των κρατουμένων ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπήρχε προφανώς κάποιος λόγος που γινόταν αυτό το πράγμα. Τώρα, το γεγονός ότι θα έχει τον έλεγχο των κρατουμένων η αστυνομία, σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θέλει, θα εισβάλλει μέσα στις ακτίνες, θα μπαίνουν κουκλοφόροι, θα διαλύουν τα κελιά με πρόσχημα την έρευνα και θα σηκώνονται να φεύγουν. Επίσης, οι διευθυντές των φυλακών θα γίνουν πρώην αστυνομικοί. Αυτό δημιουργεί, ας πούμε, μια κατάσταση πλήρους απογύμνωσης από τα δικαιώματα του κρατουμένου. Δηλαδή, ακόμα και η ανάκριση θα μπορεί να συνεχίζεται επαόριστον μέσα εντός της φυλακής. Δηλαδή, τις πιέσεις που μπορεί να ασκεί η αστυνομία στα 48 ώρες της ανάκρισης, ουσιαστικά θα διευρύνονται μέχρι το εφετείο. Δηλαδή, για 2-3-4 χρόνια, ας πούμε. Είναι μια εξέλιξη, ας πούμε, καθόλου ευχάριστη. Δηλαδή, τόσο καιρό ήταν αποσυνδεδεμένο, υπήρχε ακριβώς αυτή η λογική. Ότι δεν πρέπει, ας πούμε, η αστυνομία να έχει τόσες υπερεξουσίες. Και φτάνουμε σε ένα σημείο, κάπως έτσι, δικαστή τρέντ. Όχι απλά, δηλαδή, ούτως ή άλλως υπάρχει μια σύνδεση αστυνομίας και δικαστηρίων, τώρα θα υπάρχει και μέσα στη φυλακή αυτό το πράγμα. Θα συλλαμβάνουν, θα δικάζουν και θα αναλαμβάνουν πλέον την κράτηση. Αυτό έχει και μια σημαντικότητα όσον αφορά την γενικότερη κατεύθυνση που παίρνει το κράτος και οι μηχανισμοί του. Που βλέπουμε να υπάρχει ένα συγκεντρωτισμός και μια σύγκληση. Δηλαδή η καταστολή μαζί με την εκφράζει αστυνομία, μαζί με την τιμωρητική έκφραση, ας πούμε, έκφανση των κρατικών μηχανισμών ενοποιούνται. Και αυτό είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι του κατά πόσο του ολοκληρωτισμού συνολικότερα, ο οποίος όλο και ενισχύεται. Δηλαδή γίνεται πολύ κεντρικός ο έλεγχος και με επίκεντρο την αστυνομία. τώρα σχέση με το δεύτερο κομμάτι, με τις ελαφρυντικές διατάξεις για τους καταδότες, είναι κάτι που έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά θεωρώ κακώς έχει κάνει τόση εντύπωση, γιατί είναι αυτό προβλέπεται από τον πρώτο τρομονόμο, ούτως ή άλλως, πριν πάνω από 10 χρόνια. Και πέρα από τους τρομονόμους, προβλέπονται και από διατάξεις που... Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε τώρα στον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη, ο οποίος σε συνέντευξή του στην διαδικτυακή τηλεόραση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων δήλωσε πως ζητώ μια δεύτερη ευκαιρία για θητεία που θα φτάσει το 2019 για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την Αθήνα του 2020. Να περάσουμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του. Κύριε Δήμαρχε των Αθηναίων, της πρωτεύουσας των Αθηνών, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνάντηση προς το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και η πρώτη ερώτηση είναι, διεκδικείτε μετά από 3,5 χρόνια πάλι το Δημαρχιακό Θόκο. Σχετικά με το πρόγραμμα που είχατε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες, σε ποιο βαθμό εφαρμόστηκε? Σε ένα σεβαστό ποσοστό. Και θα έλεγα περισσότερο ποιοτικά παρά ποσοτικά. Γιατί το βασικό μας καθήκον, και έτσι όπως το συνειδητοποιεί κανείς και μέσα στη ροή του χρόνου, ήταν σε ένα δήμο και σε μια πόλη που έχουν δοκιμαστεί με τον τρόπο που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται μέσα στη κρίση. Το ζητούμενο ήταν να αλλάξει ο τρόπος διακυβέρνησης της πόλης, να μπουν τα θεμέλια της εξυγίανσης του δήμου, να βάλουμε μπροστά το στρατηγικό σχέδιο για την πόλη. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή αυτό φυσικά δεν μπορούσε να γίνει μέσα σε 3 χρόνια και 3 μήνες που κλείνουμε τώρα, ζητάω μία δεύτερη θητεία, μία δεύτερη θητεία που ουσιαστικά θα φτάσει μέχρι το 2020 σχεδόν, μέχρι το 2019, για να μπορούμε να μιλάμε πια για την Αθήνα του 2020. Καταφέρατε, λέει, το πολύ δύσκολο να φτιάξετε το στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτός είναι έτοιμος δηλαδή πλέον. Καταφέραμε να εξηγιάνουμε οικονομικά τον Δήμο, να τον εξηγιάνουμε εν πωλής διοικητικά, να στηρίξουμε τον κόσμο που δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση, τουλάχιστον τους ανθρώπους
που κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο ή και κάποιοι έχουν βρεθεί στο δρόμο, να φέρουμε ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα. Κάναμε τα πρώτα βήματα, πολύ σημαντικά όμως, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μετά δώσαμε και ένα δείγμα έμπρακτης αντίστασης απέναντι στο μίσος, στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία. Αυτός είναι ένας πρώτος απολογισμός. Κατά βάση όμως μπήκαν τα θεμέλια για την Αθήνα του 2020. Και αν υπολογίσουμε ότι αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία, εσείς αυτή τη στιγμή κάνοντας μια ανασκόπηση των 3,5 ετών βλέπετε να υπάρχει κάτι το οποίο θέλατε να προσπαθήσετε και δεν τα καταφέρατε? Ναι, δεν κατάφερα να καταβάλω τον βασικό αντίπαλο ενός δημάρχου της Αθήνας, όχι μόνο δικό μου. Αυτό είναι η γραφειοκρατία, η πολυνομία, όλο αυτό το πλέγμα ρυθμίσεων, συνηθιών, ηθών που κάθεται σαν βρόχος στο λαιμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως και στον λαιμό των Αθηναίων. Αυτό το πράγμα ακόμη δεν το δαμάσαμε. Το οποίο μπορεί μόνη της η αυτοδιοίκηση να το δαμάσει? Όχι, δεν μπορεί. Θέλει τη συνεργασία του κράτους, θέλει επιτέλους μία κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει να εμπιστευτεί την τοπική αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον τις πιο δημιουργικές δυνάμεις της, με κάποια κριτήρια να μας λύσει τα χέρια, να μπορέσουμε να τραβήξουμε τις πόλεις μας στο μέλλον. Πέρα από αυτό που λέμε το στρατηγικό σχεδιασμό, που είναι πολύ σοβαρό, ποιες προτεραιότητες, με ποιες προτεραιότητες βγαίνετε προς τον κόσμο των Αθηνών, προς τους ψηφοφόρους? Λέτε, οι προτεραιότητες μου είναι ποιες? Είναι πρώτο, ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Θα πρέπει να έχει κάποια σημεία αιχμής. Στον βαθμό που θα διαπιστώσουμε ότι η χώρα έχει αρχίσει να βγαίνει από την κρίση, άρα τα κοινωνικά μας καθήκοντα, χωρίς να τα υποστήλουμε, κάπως θα τα μετριάσουμε, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην πόλη. Ήδη έχουμε αρχίσει με ένα μεγάλο πρόγραμμα 25 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι ευρωπαϊκή πόρη, και θα πρέπει να ανοίξει μια δυναμική, γιατί το μεγάλο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι η ανεργία. Και ο Δήμος πρέπει να πρωταγωνιστεί σε αυτό. Σε δηλώσεις σας που έχω δει, έχετε πει ότι ένας βασικός μου στόχος είναι η ευταξία, να επιτευχθεί η ευταξία μέσα σε μια πόλη και ειδικά την πρωτεύουσα, που ιστορικά είναι και βεβαρημένη με φτώχεια, με λοιμούς, με. Πώς μπορείς την ευταξία να την καταφέρεις όταν υπάρχει φτώχεια, η ανεργία, όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα? Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και μια πόλη που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε ουσιαστικά που άρχισε να γίνεται μια σύγχρονη μεγαλούπολη, διαπιστώνουμε ότι και πολύ συχνά οι κατοικοί της δεν την αγαπάνε και δεν τη σέβονται. Δεν σέβονται το δημόσιο χώρο τους. Μπορεί ο Αθηναίος ή ο Έλληνας γενικότερα να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στον ιδιωτικό του χώρο, να φροντίζει να έχει το σπίτι του, έτσι, να το έχει καθαρό, τακτοποιημένο κτλ. Τον δημόσιο χώρο δεν τον σέβεται. Τι να σας πω. Από την έλλειψη αγωγής πολύ συχνά σε θέματα καθαριότητας, ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πετάνε τα σκουπίδια τους από τον μπαλκόνι, ή ακόμη και με τα θέματα των περιτώματα των σκύλων, όπου θα πρέπει πια να κάνουμε μια συστηματική καμπάνια, γιατί δεν συγχωρείται αυτό το φαινόμενο να μεταφέρουμε περιτώματα από τον δρόμο μέσα στο σπίτι μας. Είναι τέτοια ζητήματα που, στα οποία θα δώσουμε έμφαση, μια καμπάνια, μια ευαισθητοποίηση. Ο κόσμος τώρα είναι παράλληλα και έτοιμος να ακούσει θέματα και προτροπές οι οποίες να κινητοποιούν πια τη συλλογικότητά μας, το συλλογικό μας εγώ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λέμε ασφάλεια, που είναι ένα θέμα που το θέτετε και εσείς και το θέτουν όλοι οι υποψήφοι. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να έχουμε ασφάλεια στο ιστορικό κέντρο και σε ποιο βαθμό το αν καταφέρουμε την ασφάλεια στο ιστορικό κέντρο δεν θα μεταφερθούν οι πηγές της εγκληματικότητας ή της ροπής προς την παραβατικότητα στην περιφέρεια? Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε? Το θέμα της ασφάλειας στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο πηγαίνει εδώ και πολύ καιρό αρκετά καλύτερα. Έχουμε και μια καλή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κατ' επέκταση πάει και στις γειτονιές καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι αν πας να περιορίσεις την εγκληματικότητα στο κέντρο, αυτομάτως θα τη σπρώξεις στην περιφέρεια. Πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός σε αυτά τα πράγματα. Από εκεί πέρα ο Δήμος τι πρέπει να κάνει? Ο Δήμος, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που αν δεν τους φροντίσει ο Δήμος θα πεινάνε, πρέπει να συνεχίσει να τους φροντίζει. Ένα πιάτο φαΐ πρέπει να υπάρχει για τον καθένα. Όχι μόνο από τη σκοπιά του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, αλλά ακόμη και από τη σκοπιά της ασφάλειας. Για να κρατήσουμε ανθρώπους ακόμα και μακριά από τη ληστεία, την κλοπή, τη διάρρηξη. Το δεύτερο είναι πρέπει
να κρατήσουμε την πόλη καλά φωτισμένη. Αυτό τον τελευταίο καιρό δεν το έχουμε κατορθώσει, γιατί λόγω της γραβιοκρατίας που σας έλεγα πριν, τώρα πια το λύνουμε αυτό το ζήτημα, εκκρεμεί ένας τεράστιος διαγωνισμός εδώ και 2,5 χρόνια, 7 εκατομμυρίων, για να γεμίσουμε όλη την πόλη με λαμπτήρες LED. Τα λεφτά υπάρχουν, ο διαγωνισμός τρέχει, αλλά δυστυχώς λόγω της γραφειοκρατίας έχουμε σε αυτό το πράγμα μείνει πίσω. Αυτά μπορεί να κάνει ο Δήμος κυρίως στα θέματα της ασφάλειας. Τώρα υπάρχει το άλλο μεγάλο κεφάλαιο, που είναι το θέμα της ευταξίας στην πόλη. Ελεγχόμενη στάθμευση, παράνομο παρκάρισμα, τραπεζοκαθίσματα. Εκεί στην ελεγχόμενη στάθμευση είχε γίνει μια καλή δουλειά. Είχαμε φτάσει πια και πολύ συστηματικά να κυνηγάμε και την αντικοινωνική στάθμευση στις ράμπες, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες. Ήρθαμε πάρα πολύ πίσω με την αφαίρεση της δημοτικής αστυνομίας. Αυτό ήταν έγκλημα το οποίο έγινε. Έκοψε τα πόδια του Δήμου της Αθήνας στο θέμα της ευταξίας στην πόλη. Και στα τραπεζοκαθίσματα και στην παράνομη στάθμευση. Είδα προχτές τον Υπουργό τον κύριο Δένδια. Συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο. Και ελπίζω ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί σε αυτή τη βασική υποχρέωση. Να πω δύο άλλες πτυχές αυτού του θέματος. Χρήστες ουσιών και υπηκόοι τρίτων χωρών. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο και μία υποερώτηση. Πολυπολιτισμική αγορά, ώστε να μην υπάρχουν οι πλανώδη. Υπάρχει κάποιος τι σχεδιασμός αυτό που λέμε χρήση ουσιών, υπηκόοι τρίτων χωρών, νόμιμη ή μη νόμιμη? Όλα αυτά τα θέματα που λέτε είναι θέματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ανακύψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα κρύβαμε κάτω από το χαλί. Και δυστυχώς σκάσανε πια όλα μαζί από το 2010 και μετά, λόγω της κρίσης. Κανονικά, ο Δήμος στο θέμα των τοξικοεξαρτημένων δεν έχει και καμία αρμοδιότητα, αλλά πρέπει να μπει μπροστά. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Επειδή πάρα πολλοί είναι και άστεγοι, μεταξύ άλλων. Έχουμε πια ένα πρόγραμμα, όπου συνεργαζόμαστε άμεσα πια με τον ΟΚΑΝΑ, με το street work που κάνουμε, πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολύ συχνά συνυπάρχει ιδιότητα στέγου και ουσιοεξαρτημένου ατόμου. Να μπορούμε να τους πάμε σε έναν χώρο, θα κάνουν το μπάνιο τους, θα πλύνουν τα ρούχα τους, θα έχουν ένα πιάτο φαΐ, θα υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, ούτως ώστε να τους φροντίσουμε και όποιους από αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να τους τραβήξουμε κάποια στιγμή μακριά από τον δρόμο. Υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα του Δήμου. Το δεύτερο είναι το παραεμπόριο, υπήκοοι τρίτων χωρών. Έχει συντελεστεί εδώ και δεκαετίες ένα μεγάλο έγκλημα σε βάρος χώρας, κυρίως όμως σε βάρος της Αθήνας. Κάθε χρόνο διέσχιζαν τα σύνορα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο 300.000 άνθρωποι. Η συντριπτική πλειονότητα των οποίων κατευθυνόταν στην Αθήνα. Συνειδητά τους κατεύθυναν. Γιατί πίστευαν ότι είναι μια χωάνη η οποία μπορεί να καταπιεί τα πάντα. Λοιπόν, μέσα στην οικονομική κρίση έσκασε και αυτό και βλέπουμε όλο αυτό το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, το παραεμπόριο, σας λέω, ενώ και εμείς στην προεκλογική μας εκστρατεία είχαμε πει ότι θα μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε με οργανωμένες αγορές, η οργανωμένη αγορά από αλλοδαπούς ή με δαπούς κάποιων προϊόντων δεν είναι απάντηση στο παραεμπόριο. Το παραεμπόριο είναι ένα παραεμπόριο εκατομμυρίων, γιατί αυτά είναι είδη που εισάγονται στη χώρα, κατασκευάζονται αλλού, έχουν βρει πύλες εισόδου και μπαίνουν. Ακόμα και να πιάσεις 100 ανθρώπους, να τους βρεις ένα χώρο, να τους στεγάσεις, να πουλάνε άλλα πράγματα, υπάρχει ακόμη ζήτηση και θα υπάρχουν πάντοτε πρόθυμοι, μετανάστες κυρίως, νόμιμοι ή παράνομοι, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η απάντηση στο παραεμπόριο δεν είναι αυτό. Η απάντηση στο παραεμπόριο είναι να το χτυπήσουμε στην πηγή του, στις πύλες εισόδου στη χώρα. Γιατί μιλάμε για ένα εμπόριο εκατομμυρίων. Ένα τεράστιο ποσοστό έρχεται από Ιταλία. Όπως στην Ιταλία, από την Κίνα, ας πούμε, π.χ. αποκτά ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτό είναι ένα θέμα διακρατικό όμως πια, δεν είναι αμυγό. Όχι, είναι ένα θέμα διακρατικό και έντονων ελέγχων. Με κάποιο τρόπο μπαίνει. Με κάποιον τρόπο μπαίνει. Όσο είχαμε τη δημοτική αστυνομία στη συνεργασία με την Ελλάς, είχαμε ανακαλύψει δεκάδες αποθηκών. Μιλάμε για εκατομμύρια είδη που έχουν κατασχεθεί. Έχετε υποστήριξη από ένα μεγάλο φάσμα δυνάμεων, από τον Νίκο το Χρυσόγελο μέχρι τους πειρατές, μέχρι το Θάνο το Τζίμερο, Πασόκ, Δημάρ. Πού συναντώνται όλοι αυτοί? Συναντώνται στο πρόσωπο του κοινού τους υποψήφιου, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση στο δικό μου πρόσωπο. Και αυτό αποτελεί ακριβώς την απόδειξη ότι δεν είμαι κομματικός υποψήφιος, γιατί αν ανήκεις, σε εισαγωγικά το ανήκεις, σε πολλούς, στην ουσία δεν ανήκει σε κανέναν και το ξέρουν όλοι αυτό.
Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και αυτό είναι μια απάντηση και σε όλους αυτούς οι οποίοι όντας οι ίδιοι υποψήφοι που βγήκαν από ένα κομματικό θερμοκήπιο προσπαθούν να κολλήσουν αυτή τη ρετσινιά και στους άλλους. Υπάρχουν άνθρωποι υποψήφοι για τους οποίους δεν μπορούν να το πούν αυτό και ένας από αυτούς πιστεύω είμαι εγώ. Ποιον θεωρείτε τον πλέον επικίνδυνο, θα λέγαμε, αντίπαλό σας σε αυτή τη μάχη? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το κρίνω αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι οι οποίοι σε σχέση με κάποιους άλλους κάπως έχουν ξεχωρίσει. Είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Ακόμη είναι μία αμφίροπη η έκφαση της μάχης μεταξύ τους. Όλοι στην αυτοδιοίκηση μιλάγανε μέχρι τώρα για ανάγκη νοικοκυρέματος κτλ. Εσάς όμως σας έχουν κατηγορήσει για διαχειριστή της πολυκατοικίας. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Πρώτα απ' όλα, να μιλάς υποτιμητικά για τους διαχειριστές πολυκατοικίας σήμερα είναι πάρα πολύ κακό και πάρα πολύ προσβλητικό. Οι άνθρωποι αυτοί, το ξέρουμε, μέσα στις οικονομικές συνθήκες που είναι αναγκασμένοι να λειτουργούν και να διασφαλίζουν θέρμανση, καθαριότητα κτλ. Σε όλο το οίκημά τους, τραβάνε πάρα πολλά. Οπότε εγώ έχω βαθύτατο σεβασμό για αυτούς. Εγώ το θεωρώ τίτλο τιμής. Το γεγονός ότι μου αναγνωρίζεται ότι διαχειρίστηκα σωστά τα λεφτά των φορολογουμένων είναι τίτλος τιμής. Αν το είχαν κάνει κι άλλοι στο παρελθόν, που έχουμε δείγματα κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος, η Ελλάδα δεν θα είχε φτάσει εδώ. Ας είχε μερικούς καλούς διαχειριστές πολυκατοικίας σε υπεύθυνες θέσεις και δεν θα ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή. Αυτό απλά εμπεριέχει τον ψόγο της έλλειψης δημιουργικότητας και νέων προτάσεων. Ναι, εντάξει. Τι να σχολιάσεις τώρα εδώ πέρα? Τώρα, σε ό,τι αφορά την μεταβίβαση ενός μεγάλου αριθμού φόρων στους ίδιους τους Δήμους. Είναι κάτι το οποίο το έχετε συζητήσει και στην πρωτοβουλία των 5. Απογαλακτισμός από την κεντρική εξουσία, περιβόητη οικονομική αυτοτέλεια, μεταφορά φόρων στους Δήμους. Θα υπερασπιστείτε αυτό, ότι μεταφορά φόρων στους Δήμους χρειάζεται μια μεγάλη προεργασία? Πώς θα το διαχειριστείτε? Οι Δήμοι ήδη επιβαρύνουν τους φορολογούμενους, γιατί ένα μέρος των εσόδων τους είναι η κρατική επιδότηση που το κράτος αντλεί από την κοινωνία. Εμείς αυτό που λέμε είναι, χωρίς να επιβληθεί κανένας καινούριος φόρος, ένα τμήμα της φορολογίας να δοθεί στους Δήμους, όπου οι ίδιοι να καθορίζουν το ύψος της και οι ίδιοι να το εισπράττουν. Να μπορώ εγώ να πω στους Αθηναίους ότι θα σας φορολογήσω φέτος τόσο και να που πήγαν στο τέλος της χρονιάς τα λεφτά τα οποία άντλησα εγώ υπευθύνη μου από εσάς. Όχι να είμαστε οι δήμαρχοι επέτες και να πηγαίνουμε στην κεντρική εξουσία και να λέμε δώσε και σε μένα μπάρμπα και πολλοί μάλιστα να το κατορθώνουν και με πλάγια μέσα με έκτακτες ενισχύσεις κτλ. Αυτό είναι σύστημα αντιδημοκρατικό, αυτό είναι σύστημα που εκτρέφει τον πελατειασμό και την νοσηρές σχέσεις μεταξύ της κεντρικής εξουσίας και της αυτοδιοίκησης. Διαφάνεια απέναντι στους πολίτες, ευθύνη απέναντι στους πολίτες και αυτό σημαίνει ενηλικίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Η ΚΕΔΕ είχε πει ότι οι Δήμοι δεν έχουν σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού την τεχνογνωσία για να διαχειριστούν μόνοι τους φόροι. Θέλω μία απάντηση. Και μία δεύτερη, μήπως ο Δήμος θα μπορούσε να κάνει μία πιο δίκαιη διάρθρωση ζωνών που θα φορολογούνται? Διότι με αυτές τις ζώνες τις φορολογικές που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, πολλές φορές έχουν γίνει τραγελαφικά πράγματα. Το σύστημα μπορεί να βρεθεί. Δεν υπάρχει θέμα. Η ουσία του είναι ο Δήμος να παίρνει την απόφαση πόσο φόρο θα επιβάλλει. Φυσικά κι αν είναι ένας Δήμος είναι αναξιόπιστος. Αυτά λοιπόν δήλωσε ο κύριος Καμίνης στο Όμνια TV. Να πάμε όμως τώρα στο Ζάπιο, όπου έπεσε η αυλαία του άπτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Ζάπιο, η ύπατη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής σημείωσε επίσης ότι το θέμα της Ουκρανίας συζητήθηκε προημερών στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η διατήρηση της ενότητας των χωρών μελών συμμαχιών επί του θέματος. Και ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ για την Ουκρανική κρίση, εξετάζοντας τις επιπτώσεις στο μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Είμαι εδώ για να καλωσορίσω και δημόσια την Κάθι Άστον και τους ομολόγους μου από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Το γεγονός πως μας δόθηκε ευκαιρία να είμαστε οι οικοδεσπότες της συνάντησης Γκίμνιχ, που είναι η άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, μας έδωσε μεγάλη ικανοποίηση. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για κάθε Προεδρία λόγω του υψηλού επίπεδου των συζητήσεων που γίνονται.
υποδέχομαι και επίσημα και δημόσια την Κάθη Άστον. Τον οργανώνουμε το Γκίμνιχ, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι μια ευκαιρία για κάθε Προεδρία και για την Ελληνική Προεδρία, λόγω του υψηλού επίπεδου και της κρισιμότητας των συζητήσεων που γίνονται στους κόλπους του. Αυτό θα φανεί και από όσα θα πει εισαγωγικά η κυρία Άστον και από τη συζήτηση που θα γίνει μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Ευχαριστώ και εσάς αλλά και την ομάδα σας για την εξαίρετη διοργάνωση αυτής της συνεδρίασης σε αυτή την υπέροχη, σε αυτό το υπέροχο κτίριο. Στη διήμερη συνάντησή μας είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τους γείτονές μας στα ανατολικά και στα νότια, αλλά και τις σχέσεις μας με τους στρατηγικούς εταίρους. Δεν θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι το κύριο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η Ουκρανία. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι παραμένουμε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να δράσουμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε την απειλή σταθερότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Σήμερα το πρωί καλέσαμε και τις υποψήφιες χώρες μαζί μας για να συζητήσουμε και μαζί τους τις τελευταίες εξελίξεις στη γειτονία μας. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, καλύψαμε διάφορα θέματα, συζητήσαμε τις σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια, τις συνεχείς προκλήσεις στη Συρία και τις ανησυχίες μας για την Λιβύη, αλλά και τα όσα πράττουμε για όλες τις γειτονικές μας χώρες προκειμένου να αναπτυχθούν οικονομικά και πολιτικά. Και έχουμε στο μυαλό μας τώρα τις επιτυχίες της Τινησίας, αλλά και τις προκλήσεις προσφάτως στην Αίγυπτο. Προσκαλέσαμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Έλμαρ Μπροκ, ήταν μαζί μας χτες για να μας αναφέρει την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάποια από αυτά τα θέματα. Ήταν ένα διήμερο με πολύ σημαντικές συζητήσεις. Η Γκίμνιχ είναι ακριβώς το βήμα όπου οι υπουργοί μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα για τα θέματα που τους απασχολούν. Να συζητήσουν μεταξύ τους για το πώς θα προωθήσουμε την πολιτική μας. Και συνεχίζουμε και με το έργο μας γενικά. Τώρα, ξέρω ότι τρέχουν κάποια θέματα, οι εκλογές στο Αφγανιστάν που παρακολουθούμε στενά, και θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε πλήρως και τον Υπουργό Εξωτερικών Κέρι και τα όσα πράττει στην διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Αλεξάνδρ, θα κάνεις την πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα να μας πεις το μέσο που εκπροσωπείς, είσαι ο πρώτος που θα ρωτήσει κάτι. Hello, Alexandra Mayer-Hodal with the German press agency DPA. Είμαι από το DPA. Δύο ερωτήσεις για την παρόνια Άστον. Για την Τουρκία καταρχήν. Θα ήθελα να μου πείτε αν έγιναν συζητήσεις με τον εκπρόσωπο της Τουρκίας ή με τους υπόλοιπους υπουργούς για την απαγόρευση του Twitter, για παράδειγμα, και τις ανησυχίες της σχετικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για το Αφγανιστάν, πείτε μας, ανησυχείτε για τη βία που είδατε στην προεκλογική περίοδο? Ευχαριστώ. Για την Τουρκία το θίξαμε στους Τούρκους συναδέλφους, όπως κάνουμε σε κάθε περίπτωση, τις ανησυχίες και τα θέματα που προκύπτουν για τα όσα αυτή τη στιγμή συμβαίνουν. Τώρα που τελείωσαν οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και δεδομένης της απόφασης του συνταγματικού δικαστηρίου, νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή όλων των κοινοτήτων και στην Τουρκία, και ο συνάδελφος μας στην Τουρκία μας μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ. Ήταν μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση. Για το θέμα των εκλογών στο Αφγανιστάν, διανύουμε μια ιστορική στιγμή, εάν τα πάμε καλά. Μιλάμε για μια διαδικασία εκδημοκρατισμού και θα θέλαμε ευρεία συμμετοχή, και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στις γυναίκες στο Αφγανιστάν και τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες που έγιναν για την προετοιμασία των εκλογών, και οι πληροφορίες που έχουμε είναι πως τα πράγματα πάνε καλά. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Μία ερώτηση για τον ελληνικό τύπο, παρακαλώ. Ο κύριος Αθανασόπουλος, από την εφημερίδα Το Βήμα. Thank you very much. Άγγελος Θανασόπουλος from newspaper Το Βήμα in Athens. I have a question, έχω μία ερώτηση και την απευθύνω και στην Βαρόνια Άστον και στον κύριο Βενιζέλο. Ανησυχείτε? I would say
Ανησυχείτε για τα επιθετικά σχόλια που έγιναν πρόσφατα από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από τον κύριο Μπρίτλο, τον στρατηγό, για τα θέματα στην Ουκρανία και την αποκλιμάκωση ή την κλιμάκωση της κατάστασης εκεί? Εργαζόμαστε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και συμμετείχα και στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την κατάσταση στην Ουκρανία. Εσείς όπως θέλετε μπορείτε να το περιγράψετε. Το πιο σημαντικό όμως είναι η ενότητα των χωρών του ΝΑΤΟ που συνεργάζονται στενά για να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανησυχίες που υπάρχουν για τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία και τις συνέπειες του προβληματισμού που θα πρέπει να κάνουμε όλοι για το μέλλον. As you know, Greece participates always. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα συμμετέχει πάντα στα ευρωπαϊκά και ευρωατλαντικά ζητήματα. Η θέση μας είναι σαφής. Η πολιτική μας είναι μια πολιτική αρχών. Πυλώνας μας είναι πάντα η ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους διπλωματικού και πολιτικού διαλόγου, διότι χρειαζόμαστε μία συνενετική πρακτική λύση. Το βασικό για μας τώρα είναι η αποκλιμάκωση. Ντάνιελ, ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση. Daniel Brossler, the Deutsche Zeitung. Είμαι από την Deutsche Zeitung. Συζητήσατε τις προτάσεις της ομάδας της Βαϊμάρης για να γίνουν διαβουλεύσεις με τη Ρωσία για συνομιλίες με Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία για τις συμφωνίες σύνδεσης. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη? Είναι καλό το μήνυμα να στείλουμε που στέλνουμε στη Ρωσία το γεγονός που ζητάμε να διαβουλευτούμε μαζί για το θέμα αυτό? Αν διαβάσετε το έγγραφο θα δείτε ότι οι τρεις ΥΠΕΚΣ οι οποίοι εκ μέρους μου και εκ μέρους όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέφθηκαν την Ουκρανία και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για αυτό, μίλησαν για κάποια από τα τεχνικά ζητήματα και πρέπει να σας πω πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αυτή τη στιγμή συνομιλίες με την Ρωσία για τα όσα θα σημαίνουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις όσων συνέβησαν για τις διαπραγματεύσεις που τρέχουν με άλλες χώρες. Για την ρωσική οικονομία θα υπάρξουν επιπτώσεις και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό μήνυμα. Άρα λοιπόν όλοι είναι καλοδεχούμενοι στις συζητήσεις που κάνουμε και στον προβληματισμό για το πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά αυτό που θα συνεχίσουμε είναι θα είμαστε σε μια επαφή με την Ρωσία, με τους Ουκρανούς ομολόγους μας και με τους εταίρους μας από τη ΣΥΠΑ, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε με στεναρότητα το μέλλον. Τελευταία ερώτηση για τα ελληνικά μέσα. Παρακαλώ. Κυρία Μπεθάνη, από τη Δημόσια Τηλεόραση. Thank you very much. One more question about Ukraine matter concerning. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια ερώτηση για την Ουκρανία. Εάν δεν αποδειχτούν αποτελεσματικές οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα ή αν θέλετε ένα εναλλακτικό σχέδιο? Όπως θα δείτε από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπάρχουν δύο πτυχές εδώ. Η πρώτη είναι η σημασία να διασφαλίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέτρα εάν αυτό είναι απαραίτητο και συνεχίζουμε το έργο μας προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους Ρώσους για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και να συνεργαστούμε σήμερα παρά ποτέ πιο στενά με την Ουκρανία για να βρούμε λύσεις προς αυτό το σκοπό. Αυτό είπε και ο κύριος Βενιζέλος, ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό έχουμε εμπλακεί σε αυτόν τον διάλογο και συνεχίζουμε με αυτό το διάλογο. Στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τα διεθνή, οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Οι κυρώσεις είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο πάντα του διεθνούς δικαίου και με στόχο τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, κυρίως όμως την διαμόρφωση των προϋποθέσεων μιας πολιτικής και διπλωματικής λύσης. Άρα, όπως σωστά είπε η κυρία Άστον, το βασικό ζήτημα τώρα είναι η αποκλιμάκωση, αλλά μετά την αποκλιμάκωση ο στόχος είναι να διαμορφωθεί το πλαίσιο μιας οριστικής λειτουργικής λύσης.
Αυτά λοιπόν υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Ζάπιο. Θα πάμε τώρα όμως να δούμε και μια είδηση εκτός Ελλάδας και θα αναφερθούμε στο Boeing 777 των Malaysian Airlines, όπου εντοπίστηκαν νέα ακουστικά σήματα την Κυριακή από κινεζικό και αυστραλιανό πλοίο στον Ινδικό ωκεανό. Την ίδια ώρα, ένα κινεζικό αεροπλάνο από τις πολεμικές αεροπορίας εντόπισε, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, αντικείμενα να επιπλέουν στην ευρύτερη περιοχή από όπου εκπέμπονται τα σήματα. Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ερευνών Angus Houston, το δεύτερο εύρημα, το οποίο εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, είναι ενθαρρυντικό. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί χρόνος στους ερευνητές να διασταυρώσουν αν πρόκειται για σήμα από το μαύρο κουτί του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Είναι μια σημαντική και ενθαρρυντική αρχή και αποτελεί υπόσχεση που όμως απαιτεί πλήρη έρευνα, είπε συγκεκριμένα. Να δούμε τη συνέντευξη τύπου του Angus Houston. The seabed in that part of the world is like an underwater Alps, 4.5 kilometers deep and with 2.5 kilometer high mountains. Now that is the kind of terrain that hides its secret. And this is what investigators are really after. The black boxes should solve this puzzle. They'll tell us what the aircraft was doing and what the crew were saying on board. But how to find them? Well, this piece of American kit, shaped like a stingray, will lead the search. It's called a towed pinger locator, but think of it as an underwater microphone tuned to hear signals from the black box locator beacons. A Royal Navy nuclear submarine is also combing the area, listening for the same telltale pings. Now, they might get lucky, but it's a long shot. The pinger batteries run out in a few days, and they'll be listening across an area the size of Britain. There's other high-tech kit on standby as well. This underwater vehicle swims up and down, mapping the seabed. But they won't start using it until they find a piece of the actual plane. So they've got the best tools available to find this airliner, but that doesn't mean it'll work. They had the same state-of-the-art technology 5 years ago to find the black boxes from a French airliner that had crashed into the Atlantic. For a month, they trawled the area listening for signals. Without realizing, they even went over the wreckage, yet they heard nothing. The company that eventually helped find that plane told me why. In hindsight, after the wreckage was discovered, it was revealed that both pingers had failed. And so it's very similar to the situation faced now with Malaysian Air 370, where you have no information really on where the wreckage could be on the ocean bottom. And in Malaysian Air 370, it's an area about 20 times the size of the area we were dealing with Air France 447. Another detail's changed recently that throws new light on what happened here in the cockpit moments before the aircraft turned off course. Now, originally, we were told the final words to air traffic control were, "All right, good night." Pilots told me that was too casual. They were suspicious. Maybe it was a clue something was wrong. Weeks later, and seemingly out of the blue, the Malaysians suddenly changed those final words to "Good night, Malaysian 370," a normal sign-off that suggests nothing was amiss. The reality is, if they don't find floating wreckage fairly soon, they may never find this aircraft. Late yesterday, reports surfaced in the Chinese press that the Chinese ship Haixun 01 had detected electronic pulse signals in the Indian Ocean. This morning we were contacted by the Chinese authorities and advised that Haixun 01 had late yesterday afternoon redetected the signals for 90 seconds within just 2 kilometers of the original detection. This is an important and encouraging lead, but one which I urge you to continue to treat carefully. We are working in a very big ocean and within a very large search area, and so far, since the aircraft went missing, we have had very few leads which allow us to narrow the search area. Obviously, we take any reported leads in the search very seriously. That's why today Royal Australian Air Force assets will deploy to assist in further examining the acoustic signals in the vicinity of where the Chinese ship has detected the sounds.
Θα πάμε τώρα στο Πακιστάν, όπου ο Ιμραν Καν είναι θρύλος του κρίκετ στη συγκεκριμένη χώρα. Τα τελευταία όμως χρόνια παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας. Είναι καλεσμένος της Ιζαμπέλ Κουμάρ στην εκπομπή Global Conversation, μιλώντας για το Πακιστάν το οποίο συγκλονίζεται από βομβιστικές επιθέσεις και αιματηρές συγκρούσεις. Για ακόμη μια φορά οι ειρηνευτικές προσπάθειες απέτυχαν, ενώ ο αγώνας εναντίον των Ταλιμπάν έχει στοιχήσει δεκάδες χιλιάδες ζωές. Να περάσουμε να δούμε τη συνέντευξή του. Το Πακιστάν συγκλονίζεται από βομβιστικές επιθέσεις και αιματηρές συγκρούσεις. Για ακόμη μία φορά, οι ειρηνευτικές προσπάθειες απέτυχαν, ενώ ο αγώνας εναντίον των Ταλιμπάν έχει στοιχήσει δεκάδες χιλιάδες ζωές. Ο Ιμραν Καν είναι κυβερνήτης μιας επαρχίας στο βόρειο τμήμα της χώρας και προσπαθεί να βάλει τέλος σε αυτή την πολύχρονη και αιματηρή διαμάχη. Οι επικριτές του όμως υποστηρίζουν πως είναι επιεικής με τους Ταλιμπάν. Ο Ιμραν Καν ανοίγει τα χαρτιά του στην εκπομπή Global Conversation. Σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Μετά το τέλος των συνομιλιών, ο στρατός ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση εναντίον των Ταλιμπάν που σκότωσαν 23 στρατιώτες. Υποστηρίζετε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις? Μου επιτρέπετε να επισημάνω δύο πράγματα. Όποιος είναι υπέρ της ειρήνης και του διαλόγου, δεν σημαίνει πως είναι ανεκτικός με τους Ταλιμπάν. Εδώ και 9,5 χρόνια έχουμε συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Ταλιμπάν. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται. Υπήρχε μία ομάδα Ταλιμπάν και τώρα έχουμε 50 ομάδες. Εκτιμώ πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Πακιστάν είχαν καταστροφικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά ενίσχυσαν τον εξτρεμισμό. Οπότε δεν στηρίζετε αυτές τις επιχειρήσεις? Νομίζω πως η βία είναι η τελευταία λύση. Πρέπει να καταφεύγουμε στα όπλα μόνο όταν δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε στο τραπέζι του διαλόγου. Όμως στο Πακιστάν ποτέ δεν έγινε σωστός διάλογος. Κυβέρνηση και Ταλιμπάν ποτέ δεν συζήτησαν με ειλικρίνεια. Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια και ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Υπάρχουν περίπου 50 ομάδες Ταλιμπάν, όμως κάποιες ομάδες δεν θέλουν την επίτευξη ειρήνης. Έτσι μόλις ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, αυξήθηκαν και οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Τότε πώς μπορείτε να διαπραγματευτείτε μαζί τους? Μπορούν να πετύχουν αυτές οι συνομιλίες? Μα οι περισσότερες ομάδες θέλουν την επιτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στόχος μας είναι να απομονώσουμε αυτούς που δεν ενδιαφέρονται. Μιλάμε για 50 ομάδες, οπότε μπορούμε να τους διασπάσουμε και να απομονώσουμε τους σκληροπυρηνικούς. Μπορούμε τουλάχιστον να πάρουμε κοντά μας τις μεγάλες ομάδες. Έχουμε ενδείξεις ότι κάποιες από τις φυλές αυτές ήθελαν να αλλάξουν στρατόπεδο ή τουλάχιστον να προχωρήσουν σε σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ζητήσαμε από τους τηλεθεατές μας να θέσουν ερωτήματα μέσω διαδικτύου. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Ο χρήστης με το όνομα Imran Khan 1984 έθεσε το εξής ερώτημα. Ποια είναι η δική σας κόκκινη γραμμή? Τι πρέπει να γίνει για να στηρίξετε μια στρατιωτική επιχείρηση? Πότε πέφτει για εσάς η αυλαία των ειρηνευτικών συνομιλιών? Για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Στο Πακιστάν η πλειοψηφία των φυλών συμμετέχουν στις συνομιλίες. Για μένα ο πραγματικός διάλογος δεν έχει αρχίσει. Πραγματοποιήθηκαν μόνο δύο γύροι που διεκόπησαν λόγω τρομοκρατικών επιθέσεων. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν απομονωθεί από την αρχή, ώστε να μην σαμποτάρουν τις συνομιλίες. Αν τελικά επιλέξουμε να προχωρήσουμε σε στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στο βόρειο Βαζιριστάν, 700.000 πολίτες απειλούνται με εξαφάνιση. Ουσιαστικά θα τους βομβαρδίσουμε με αεροπλάνα και ελικόπτερα. Γυναίκες και παιδιά θα χάσουν τη ζωή τους και οι δικοί τους θα προσπαθήσουν να πάρουν εκδίκηση. Εκτιμώ πως η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων θα αυξηθεί σημαντικά. Εσείς γιατί δεν συμμετέχετε σε αυτές τις συνομιλίες? Είχατε την ευκαιρία και όμως δεν το πράξατε. Αυτό είναι το ζήτημα που έθεσε ο Αντίλ Ισάκ Αμπάση. Ο τηλεθεατής μας ρωτάει γιατί δεν λαμβάνετε μέρος στις διαπραγματεύσεις. Η συμμετοχή σας θα πρόσθετε κύρος στη διαδικασία.
Στην αρχή συμμετείχαμε. Το κόμμα μας εκπροσωπούσε ο Ρουστάμ Σαχ Μοχμάτ. Όμως το ζητούμενο είναι η προσωπική σας συμμετοχή. Όχι, όχι. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω. Οι Ταλιμπάν ήθελαν να τους εκπροσωπήσω στις διαπραγματεύσεις. Πώς μπορώ όμως να κάνω κάτι τέτοιο? Υπάρχουν 50 ομάδες. Πώς μπορώ να εκφράσω μια κοινή θέση? Έτσι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνω η φωνή τους. Η άρνησή σας είχε να κάνει με την εικόνα σας? Πολλοί σας αποκαλούν Ταλιμπάν καν. Ανησυχείτε γι' αυτό? Δεν τους ξέρω. Δεν γνωρίζω τι ζητούν και επιδιώκουν. Ο εκπρόσωπός μας συμμετείχε κανονικά στην Επιτροπή. Οι συνομιλίες πήγαιναν αρκετά καλά, μέχρι που μία από τις ομάδες σκότωσε 23 στρατιώτες. Τι έπρεπε να γίνει, να συνεχίζονται οι συνομιλίες ενώ στον δρόμο έχουμε επιθέσεις? Ναι, η απομόνωση όσων δεν θέλουν να κουβεντιάσουν είναι ο μόνος δρόμος. Γιατί να μην ακυρώσουμε τα σχέδια όσων σκότωσαν 23 νέους ανθρώπους? Γιατί να μην κυνηγήσουμε τους υπεύθυνους? Μα ακριβώς αυτό δεν κάνει ο στρατός. Όχι, κατευθύνεται στο βόρειο Βαζιριστάν, όπου έχουν την έδρα τους οι Μωμάν Ταλιμπάν, που δεν έχουν σχέση με όλα αυτά που έγιναν. Ήδη βομβαρδίζουν την περιοχή και φοβάμαι πως αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη βία. Μάλιστα. Έχετε πει, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αν η πακιστανική κυβέρνηση αποσύρει την υποστήριξή της στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της τρομοκρατίας, τότε οι Ταλιμπάν του Πακιστάν δεν θα έχουν επιχειρήματα και θα χάσουν την επιρροή τους στην κοινωνία. Είναι σωστό αυτό? Η μαχητικότητα των Ταλιμπάν οφείλεται στην εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν. Ο στρατός του Πακιστάν μπήκε στο παιχνίδι υπό την πίεση των Αμερικανών. Ο στρατηγός Μουσάραφ έστειλε δυνάμεις στο Βαζιριστάν και η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Πολίτες χάνουν τη ζωή τους και οι βομβιστικές επιθέσεις δεν έχουν τέλος. Ο κόσμος πιστεύει ότι ο στρατός του Πακιστάν αγωνίζεται για λογαριασμό των Αμερικανών. Έτσι ενεργοποιείται το σύνδρομο τζιχάτ, δηλαδή ο βομβιστής αυτοκτονίας. Αυτό είναι το κίνητρο. Ναι, αλλά έχετε παραδεχθεί πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Αυτοί είναι οι Ταλιμπάν που πυροβόλησαν τη Μαλάλα στο κεφάλι. Πρόκειται για μια έφηβη που αγαπούσε τη μόρφωση, που υποστηρίζει τα κορίτσια που αγαπούν το σχολείο. Αυτοί οι Ταλιμπάν θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο της Σαρία. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις αγριότητες που διέπραξαν οι Ταλιμπάν. Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία. Επιτρέψτε μου όμως να πω το εξής. Στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις έχει γίνει ξεκάθαρο πως κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τη Σαρία στο Πακιστάν. Αυτό είναι ξεκάθαρο από το σύνταγμα της χώρας. Πιστεύω πως η κατάσταση θα βελτιωθεί αν οι αμερικανικές δυνάμεις αποσυρθούν από το Αφγανιστάν. Αν ο στρατός του Πακιστάν σταματήσει τις επιχειρήσεις, τότε θα ισορροπήσει η κατάσταση. Πρέπει όμως οι φυλές να επιστρέψουν στον τόπο τους και να νιώθουν πως ελέγχουν τη γη τους. Δεν είναι λίγο απλοϊκή αυτή η προσέγγιση? Μοιάζει πολύ εύκολο. Είναι η μόνη λύση. Ξέρετε, δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Πριν από 8 χρόνια τα πράγματα ήταν απλά, γιατί υπήρχε μόνο μία ομάδα Ταλιμπάν. Σήμερα όμως υπάρχουν 50 ομάδες. Ζούμε στην εποχή του εξτρεμισμού. Οι επιθέσεις εναντίον Σιητών από ακραίες σουνιτικές ομάδες έχουν αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Το Πακιστάν βαδίζει σε έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο. Οι μαζικές παράπλευρες απώλειες οδηγούν στα άκρα ακόμη και τους μετριοπαθείς. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις απέτυχαν και προκάλεσαν μεγαλύτερο κακό. Σταματάτε τα φορτηγά του ΝΑΤΟ που προσπαθούν να μπουν στο Αφγανιστάν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους βομβαρδισμούς με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τι προσπαθείτε να πετύχετε με αυτό, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν από το Αφγανιστάν? Οι αεροπορικές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να σταματήσουν, γιατί απλά οδηγούν σε έξαρση της βίας και σε αντίπεινα που δεν έχουν τέλος. Στην επαρχία Παχτουτσά που κυβερνά το κόμμα μου, τρεις φυλές έχουν κηρύξει ανοιχτό πόλεμο στους Αμερικανούς, αλλά και στον στρατό του Πακιστάν. Η τοπική βουλή, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο καθώς και το Ανώτατο Δικαστήριο της Πεσαβάρ έχουν ψηφίσει διάταξη που προβλέπει πως οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών αποτελούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Διεθνής Αμνηστία έχουν διαμαρτυρηθεί έντονα για αυτές τις πρακτικές. Εμείς διαμαρτυρόμαστε για αυτούς τους βομβαρδισμούς, γι' αυτό και μπλοκάρουμε τα φορτηγά του ΝΑΤΟ. Αν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σταματήσουν οι επιθέσεις, τότε και εμείς θα σταματήσουμε τον αποκλεισμό. Λάβαμε την παρακάτω ερώτηση από την Κάρι Μασέ. Έχετε σκεφτεί να κινηθείτε νομικά εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ? Η ερώτηση αφορά την οικονομική ζημιά, αλλά υποθέτω και τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί.
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Όμως πρέπει να σημειώσω πως ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας έχει βυθίσει την οικονομία της χώρας. Τα τελευταία χρόνια το Πακιστάν έχει χάσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μία ρουπία ισοδυναμούσε με ένα δολάριο, ενώ σήμερα 109 ρουπίες ισοδυναμούν με ένα δολάριο. Το συνολικό μας χρέος έχει αυξηθεί 3 φορές και από περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια έχει εκτοξευθεί στα 15 τρισεκατομμύρια. Στην επαρχία που κυβερνά το κόμμα μου, η φτώχεια έχει αυξηθεί κατά 70%. Όλες οι βιομηχανίες έχουν κλείσει. Η μόνη επιχείρηση που πάει καλά είναι οι απαγωγές. Τα λίτρα είναι το μόνο χρήμα που κινείται στο Πακιστάν. Υπάρχει τεράστια ανεργία. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Χρειαζόμαστε ειρήνη για να προχωρήσουμε και να κρατήσουμε τους ανθρώπους στον τόπο μας. Πιστεύετε πως στην Ευρώπη πρέπει να ανησυχούμε? Θεωρείτε πως Πακιστανοί αντάρτες μπορεί να έρθουν εδώ και να γίνουν τρομοκράτες? Μέχρι στιγμής οι επιθέσεις σημειώνονται εντός του Πακιστάν. Καμία δική μας φυλή δεν έχει εμπλακεί στη διεθνή τρομοκρατία. Το ίδιο ισχύει και για το Αφγανιστάν. Οι βομβιστές επιτίθενται εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας για όλα όσα συμβαίνουν εδώ. Ο τρομοκράτης που απέτυχε στην Times Square υποστήριξε ότι έκανε ό,τι έκανε για τις γυναίκες και τα παιδιά που σκοτώθηκαν. Ήθελε να πάρει εκδίκηση, σκοτώνοντας αμάχους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας έχει δημιουργήσει περισσότερους αποφασισμένους τρομοκράτες. Ήρθε η ώρα να δουλέψουμε και να βρούμε μια ειρηνική λύση. Αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα, θέλω όμως να επιστρέψουμε. Πολλοί ανησυχούν για την εφαρμογή της Σαρία στο Πακιστάν και ένας από αυτούς είναι ο Ράφαελ Αζούλα που έθεσε το ερώτημα. Δεσμεύεστε πως θα περιφρουρήσετε τον κοσμικό χαρακτήρα του Πακιστάν? Κοιτάξτε, όλοι μας δεσμευόμαστε από το Πακιστανικό Σύνταγμα. Κάθε κυβέρνηση οφείλει να εφαρμόζει τους νόμους. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί το Σύνταγμα. Οπότε καμία ομάδα δεν μπορεί να επιβάλλει τη δική της εκδοχή της Σαρία κρατώντας ξυφολόγχες ή όπλα. Αν μια παράταξη επιθυμεί να επιβάλλει το νόμο της Σαρία, τότε πρέπει να πείσει τους πολίτες, να λάβει την ψήφο τους και στη συνέχεια να πάει στο κοινοβούλιο και να ψηφιστεί ο νόμος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Προσωπικά? Πιστεύω στο Σύνταγμα του Πακιστάν. Αποτελεί μύθο αυτό που λένε ότι οι Ταλιμπάν θα επιβάλλουν τη Σαρία. Οι περισσότερες ομάδες των Ταλιμπάν έχουν αποδεχθεί το Σύνταγμα της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η Σαρία δεν μπορεί να επιβληθεί στη χώρα μου. Φαίνεται πως είναι δύσκολο να αλλάξουν κάποιες αντιλήψεις. Φαντάζομαι πως συμφωνείτε μαζί μου ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας του βιβλίου της Μαλάλα στην επαρχία που διοικείται στέλνει αυτό το μήνυμα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η κυκλοφορία του βιβλίου επετράπη. Υπήρξε ένα πρόβλημα γιατί ήθελε να κυκλοφορήσει το βιβλίο στο Πανεπιστήμιο. Εκεί υπήρξε μια εμπλοκή, αλλά ποτέ δεν τέθηκε θέμα απαγόρευσης της κυκλοφορίας του. Το βιβλίο της δεν είναι διαθέσιμο στην επαρχία που διοικείται. Δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι μύθος. Μόνο το Πανεπιστήμιο δεν δέχθηκε το βιβλίο, αλλά την ενημέρωσε ότι μπορεί να το κυκλοφορήσει οπουδήποτε στην επαρχία. Θα την καλέσετε? Φυσικά, κοιτάξτε, ήμουν ο πρώτος πολιτικός ηγέτης που επισκέφθηκε τη Μαλάλα στο νοσοκομείο. Δεν μπόρεσα να τη δω γιατί ήταν στην εντατική, αλλά βρέθηκα στο πλευρό της. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Στην επαρχία μας ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση των γυναικών από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη επαρχία. Ξέρετε, έχει επικρατήσει η άποψη ότι όποιος αντιτίθεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στηρίζει τους Ταλιμπάν ή άλλες εξτρεμιστικές ομάδες. Αυτό όμως είναι προπαγάνδα και φυσικά δεν ισχύει. Το κρίκετ μάλλον είναι τόσο διεφθαρμένο όσο και η πολιτική. Η αθλητική σας εμπειρία σας βοήθησε στην πολιτική? Το κρίκετ δεν μπορεί να συγκριθεί με τη διαφθορά στην πολιτική. Το δίδαγμα από το κρίκετ είναι ότι χάνεις μόνο όταν παρετήσαι. Στο κρίκετ κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στην πολιτική υπάρχουν πισωγυρίσματα και δυσκολίες. Αναμφίβολα είναι ένας μακροχρόνιος αγώνας. Υπάρχει όμως ένας βασικός κανόνας για εμένα. Να μαθαίνεις από τα λάθη σου και να μην αποδέχεσαι την ήττα. Αν σκέφτεσαι έτσι, η νίκη δεν είναι μακριά. Η ζωή σας πρέπει να είναι αρκετά αγχωτική. Έχετε χρόνο για να πάρετε τον μπαστούνι του κρίκετ και να παίξετε με τους φίλους σας?
Όχι, όχι. Όταν εγκατέλειψα το κρίκετ, είπα αντίο για πάντα. Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε για μένα. Τη στιγμή που έφυγα από το κρίκετ, είπα το οριστικό αντίο. Νομίζω πως έχετε πολλούς υποστηρικτές στη χώρα σας. Αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Imran Khan στην εκπομπή Global Conversation. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε τι έγινε στο χώρο της μουσικής σαν σήμερα. Το 1915 γεννήθηκε η Έλινορ Χάρις, ή αλλιώς Εβραίος γνωστή με το όνομα Billie Holiday. Ήταν μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια της jazz με πάνω από 100 δίσκους. Το 1973 η Diana Ross ήταν στο νούμερο 1 των charts των ΗΠΑ με το τραγούδι Lady Six The Blues. Το 1975 ο κιθαρίστας Ρίτσι Blackmore τον παράτησε τους Deep Purple και πήγε να δημιουργήσει τη δικιά του μπάντα, τους Rainbow. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα κομμάτι από το δίσκο του 78, Long Live Rock and Roll, το Gates of Babylon. Να ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς. Να έχετε ένα χαρούμενο υπόλοιπο της ημέρας. Καλημέρα σας.
dream.